Κύριε Θεόφιλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πώς πήγε αυτή η επίσκεψη? Τη χαρά που συνδέω με την πατρίδα μου. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι κατανοητό και βεβαίως το ευνόητο, θα έλεγε κανείς. Χτες λοιπόν από νωρίς το πρωί, μάλιστα, ήταν στο νησί στη Σάμο ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Ξανθός. Ξεκίνησε από το Καρλόβαση και στη συνέχεια βρέθηκε και στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Απολογισμός έργου για σας, ενός έργου που ήταν θετικό. Θετικό. Πάντα θετικό, θα μου πείτε. Το λέω γιατί παλιότερα... Πάντα το κρίνουν ή όχι, το κρίνουν οι πολίτες, άλλοι. Οι πολίτες πάνω απ' όλα. Οι άλλοι. Ναι. Για πείτε θετικό. Μου... Θα έλεγα θετικό, εντάξει, με πολύ κόπο, δεδομένες και της καταστάσεως την οποία παραλάβαμε. Ναι. Όχι μόνο το δικό μας νοσοκομείο, αλλά γενικότερα το σύστημα όλο. Ναι. Όπως και ο ίδιος ο υπουργός... Τι διαπίστωσε. Όπως και ο ίδιος ο υπουργός τόνισε. Καταρχήν, είχε πάρα πολλά χρόνια να φανεί υπουργός υγείας στο ακριτικό αυτό νησί της Σάμου. Ναι. Και το πανέμορφο νησί, όχι μόνο ακριτικό, πανέμορφο. Θα επισήμανα ότι εκτός από μια για άλλο σκοπό επίσκεψη του Δημήτρου Αβραμόπουλος υπουργού υγείας, είχε έρθει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμάλη. Ναι. Η προηγούμενη επίσημη επίσκεψη είχε επιγίνει πάλι επί των ημερών το δικό μου, το 2003, του Υφυπουργού τότε βέβαια Υγείας, με αφορμή τα εγγένεια της μονάδας εντατικής θεραπείας που είχαμε κάνει το 6 Νοεμβρίου του 2003. Μάλιστα. Εντάξει, διάμεσα είχε έρθει πάλι με τη θητεία τη δικιά μου πρωθυπουργός ο Σημίτης τότε. Έχουν περάσει από εδώ ως αρχηγοί αξιωματικής αντιλήπολης ο σημερινός πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αλλά υπουργός υγείας. Πρώτη για φορά. Για να κάτσει εδώ πρώτη φορά. Μάλιστα. Για να ασχοληθεί μόνο με τα ζητήματα της αρμοδιότητάς του. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία την οποία εγκίνησε η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ότι κάθε επίσκεψη στο αντίστοιχο νοσοκομείο συνοδεύεται και από ένα απολογισμό της θητείας των διοικητών τους οποίους έχει διορίσει η σημερινή κυβέρνηση. Βεβαίως. Η σημερινή πολιτική ηγεσία. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό έγινε και ο δικός μας απολογισμός. Είχε κάτι καινούριο αυτός ο απολογισμός όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες? Έχει και καινούργια πράγματα. Για πείτε μας. Και σαφώς βελτιωμένα πράγματα σε σχέση με αυτά που υπήρχαν. Παραλάβαμε. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι εμείς διαχειριζόμαστε και ένα, ας το πω, αντικείμενο υπόθεση η οποία δεν υπάρχει στα περισσότερα άλλα νοσοκομεία, διαχειριζόμαστε τις μετανάστες και τους πρόσφυγες. Βεβαίως, δύσκολο έργο. Δηλαδή είναι πέντε νησιά, πέντε νοσοκομεία. Τα οποία έχουν δεχθεί όλο το βάρος. Ναι. Και δυστυχώς, επειδή στη Σάμο δεν υπάρχει, είναι το μοναδικό κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων που δεν έχει υγειονομική μονάδα δικιά του, ώστε να δίνει τη στοιχειώδη πρωτοβάθμια φροντίδα, όλο το ρεύμα αυτό εισέρχεται μέσα στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Και είναι μια ιδιαιτερότητα. Το κέντρο αυτό δηλαδή πού είναι? Το κέντρο είναι το κέντρο... Ναι, πού είναι, σε ποια περιοχή εννοώ? Είναι στις παρυφές της πόλης. Μάλιστα. Βόρεια της πόλης, στις παρυφές της πόλης. Σήμερα... Μιλάμε για το βαθύ. Για το πάντα. Ναι. Για την πρωτεύουσα. Βέβαια. Για την πρωτεύουσα. Εδώ είναι γύρω στους 3.000 μετανάστες και πρόσφυγες σε αυτό το κέντρο και είναι και γύρω στους 1.000 μέσα σε δομές, σε σπίτια δηλαδή, ναι, σε δομές μέσα στην πόλη. Ναι. Αυτό λοιπόν το ρεύμα το δέχεται όλο το νοσοκομείο. Μάλιστα. Να πω, ας πούμε, χαρακτηριστικά και να τα θερογγυλώψω σαν νούμερα. Το 16 δεχτήκαμε 5.500 τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Το 17 δεχτήκαμε 7.200 και φέτος μέχρι πριν μια εβδομάδα 8.200. Πάντα αυξητικό βλέπω τον αριθμό, έτσι. Μα όταν αποβιβάζονται καθημερινά
20, 30 και 40 και 50 άτομα, καταλαβαίνει ναι, κανείς ναι. Τι γίνεται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πάρα να πω έτσι πολύ επιγραμματικά, ότι το ισοζύγιο, ας πούμε, το ισοζύγιο του μόνιμου προσωπικού σε εμάς ήταν θετικό. Στη διετία αυτή που διανύω. Δηλαδή, δηλαδή το οργανόγραμμά σας είναι καλυμμένο. Όχι. Δεν είπα, ποτέ δεν θα πω ότι είναι καλυμμένο. Ναι. Δεν θα πω κανένα καλυμμένο. Έχουμε 217 μόνιμους. Οργανικές θέσεις. Όχι, μόνιμους. Α, μόνιμους, ναι. Και έχω και 105 κοινές οργανικές θέσεις. Άρα καταλαβαίνει κανείς ναι, ότι, ναι. Ότι είναι περίπου στα 2/3. Ναι, ναι. Περίπου στα 2/3. Είναι και κάτι παραπάνω. Για νησί και νοσοκομείο νησιού θεωρείται ικανοποιητικό, κύριε Θεόφιλε, αυτό το ποσοστό. Ικανοποιητικό είναι, να πω τώρα 2-3 χαρακτηριστικά. Επικουρικούς προσλαμβάνετε εσείς σε ειδικό, επικουρικούς γιατρούς. Φυσικά. Ναι, ναι. Φυσικά. Οι επικουρικοί γιατροί δικοί μας περίπου στον αριθμό όσος έχει και είναι άξιος. Μάλιστα. Σήμερα, αλλά εμείς προσλαμβάνουμε πολλούς μόνιμους. Ναι, ναι. Δηλαδή στη θητεία μου έχουν προκηρυχτεί 25 θέσεις μόνιμων γιατρών, mm-hmm. πρωτοφανές ναι. Για την ιστορία του νοσοκομείου. Αυτό που η ιστορία του νοσοκομείου. Μιλάτε για την τελευταία τώρα, την τωρινή θητεία σας. Με τη θητεία μου τα 2 χρόνια. Ναι, ναι. Ναι, τώρα για την τωρινή μιλάω. Γιατί έχετε θητεύσει. Καλά και το διευκρινίζετε για την τωρινή. Ναι. Για την τωρινή. Ναι. Μιλάμε από το νοσοκομείο αυτό ξεκίνησε να λειτουργεί το 1878. Mm. Έτσι, από όλη τη μακρόχρονη πορεία, πρώτη φορά προκηρυχθήκαν τόσες πολλές μαζικά θέσεις γιατρών. Και είχαν ανταπόκριση όλες. Όλες έχουν ανταπόκριση. Γιατί άραγε στη Σάμο έχουν ανταπόκριση και στα άλλα νησιά δεν έχουν, κύριε Θεόφιλε. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε και το κοκαλάκι στην νυχτερίδα, δεν ξέρω. Ξέρετε, με εντυπωσιάζει αυτό που λέτε. Από αυτές, λοιπόν, από αυτές οι 13 είναι σε εξέλιξη. Ναι. Οι υπόλοιποι 12 έχουν έρθει. Έχουν ήδη εγκατασταθεί, μάλιστα. Και έχουμε και 11 επικουρικούς. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, έχουμε και συμβασιούχους και τα λοιπά, αλλά το ισοζύγιο αθρηστικά σε σχέση με το τι μόνιμο προσωπικό μπήκε για μόνιμο πάντα και το τι βγήκε με συνταξιοδοτήσεις, mm-hmm. παρετήσεις, μετατάξεις κτλ. Είναι θετικό. Δημιουργήθηκαν καινούρια τμήματα, δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε τμήμα ευραχίας νοσηλείας, ημερήσιας νοσηλείας, ναι. που κάνουμε χημειοθεραπείες. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή να μην υπερβαρύνεται ο ντόπιος και με το οικονομικό κόστος να πηγαίνει στην Αθήνα κάθε λίγο και λιγάκι. Βέβαια. Αυτό πολύ είναι σημαντική η πολύ δομή σημαντικό. Αυτή. Αυτό ξεκίνησε, λειτουργεί αυτά τα 2 χρόνια που είμαι Μάλιστα. εγώ εδώ. Τα λέω πολύ. Έχετε μονάδα ήδη εντατικής θεραπείας από παλαιότερα. Είχαμε τότε έτσι. Από την προηγούμενη θητεία. Ακριβώς. Έχουμε μονάδα τεχνητού νεφρού. Mm-hmm. Φέτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία το νοσοκομείο έκανε και επέμβαση και αφαίρεση οργάνων από δότρια που ήταν κλινικά νεκροί και μεταφερθήκαν τα Μάλιστα. 4 όργανα στη Γερμανία και τα στην άλλα Ελλάδα. Τα άλλα χειρουργία γίνονται κανονικά, έτσι κι αλλιώς. Κανονικά. Ναι. Σήμερα έχει το νοσοκομείο έχει 13 χειρουργικές ειδικότητες. Μάλιστα. Στα οικονομικά του βρήκαμε πολλά χρέη. Και όπως ναι. αυτά τα έχουμε αποκαταστήσει. Με ποιο τρόπο? Με πολύ κόπο. Το δικό μας νοσοκομείο έχει καλό ταμείο, έχει καλή μπάνκα. Mm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ένα απόθεμα ταμιακό που είναι στην τράπεζα 11.800. Εννοείται από παλαιότερα χρόνια, από έτσι. Από παλαιότερα χρόνια συσσωρευμένα. Που δεν έχει σύν τις επιχορηγήσεις που παίρνει. Και αναρωτιέται κανείς γιατί οι προηγούμενοι δηλαδή δεν είχαν ξεχρεώσει τα χρέη, αφού υπάρχει μπάνκα. Λοιπόν, τώρα αυτό. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Δεν μου λέτε. Να κρίνω κύριε Θεόφιλε, για πείτε μου, εξήγηλε κάτι ακόμη ο Υπουργός. Γιατί ήθιστε, περιμένουμε όλοι πάντα όταν επισκέπτονται αρμόδιοι υπουργοί. Ιδιαίτερα στα νησιά, να γίνονται και κάποιες εξαγγελίες. Κάτι για το οποίο υπήρχε ανάγκη, είτε στη Σάμο είτε στην ευρύτερη περιοχή. Θα σας πω την Πασαλία. Καταρχήν έγινε και ένας διάλογος μόνο στους εργαζομένους. Ναι, βέβαια, ήταν στο πρόγραμμα. Μπήκανε
Αυτός άλλος έχει και ο σκοπός, γιατί ο συγκεκριμένος είναι τόσο ήπιος σε χαρακτήρα. Είναι τόσο διαλλακτικός που σου σε εκπλήσει. Ναι. Και σε αποστονώνει συγχρόνως και για την πραότητά του. Βέβαια. Κοιτάτε να δείτε, εγώ θεωρώ για το νοσοκομείο εδώ τη ΣΑΜΟ, όπως και δημοσίως τα είπα, αλλά τέλος πάντων και κατηδία τα είπα, με δύο-τρεις κινήσεις επίπεδο αριθμητικό στο προσωπικό και βασικά στο παρεατρικό προσωπικό, το νοσοκομείο αυτό θα είναι επαρκέστατο. Μάλιστα. Θα βγάζει τις βαρδιές του, θα βγάζει τις υπηρεσίες αυτές που πρέπει να προσφέρει και προσέφερε παλαιότερα. Δηλαδή είναι ένα-δύο στοχευμένες παρεμβάσεις, στις οποίες και ο ίδιος τις κατανόησε και σε αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει. Ναι. Μάλιστα σήμερα το πρωί που τον πήγαινα προς το αεροδρόμιο, χαριτολογώντας και επειδή πέρασαν πάλι έξω από το νοσοκομείο. Σήμερα αναχώρησε δηλαδή. Σήμερα το πρωί. Mm-hmm. Το είπα, λέω ότι κύριε Υπουργέ, αλλά λέω, δεν είναι συναρμοδιότητα τη δικιά μου, ότι η θέση μου το επιτρέπει αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα πολιτικής απόφασης, ότι κάποια στιγμή και η τοπική, κάτι που νομίζω ότι θέλει πια και η τοπική κοινωνία, ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα καινούριο νοσοκομείο σε ένα άλλο χώρο. Γιατί το νοσοκομείο έχει ένα βασικό μειονέκτημα εδώ που βρίσκεται μέσα στον πυκνοκατοικημένο ιστό της πόλης. Και έχει πρόβλημα προσβασιμότητας. Βέβαια. Διότι τότε που χτίστηκε. Ήταν έξω. Πριν 70 χρόνια ήταν έξω. Έτσι, ακριβώς. Τώρα κοντεύει να γίνει το κέντρο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό καταλαβαίνει κανείς. Σε στενούς δρόμους παλιούς τι κατάσταση δημιουργεί. Ναι. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να δούμε. Και νομίζω ότι είναι. Εγώ κάνω μια προσπάθεια να το ανακοινήσω, αλλά να το εντάξω σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα να το ανακοινήσω. Υπάρχει μελέτη, λέτε. Ναι, παρά τις... Υπάρχει μελέτη για ένα νέο κτίριο. Όχι. Άρα για πρέπει την επισκευή του υπάρχει. Εγώ το λέω σαν ιδέα. Ναι, κατανοητό. Εγώ το λέω σαν ιδέα. Και νομίζω ότι σωστά τη βάζετε την ιδέα. Τη λέω σαν ιδέα, αλλά κοιτάξτε η θέση μου. Δεν είναι για να... Αυτά είναι περισσότερο πολιτικά θέματα. Βέβαια, θα προβάλλει η κοινωνία. Ναι. Και όχι να υποδεικνύει κάποιος άλλος ο οποίος είναι μετακλητός και διερχόμενος έτσι από λίγο να το υποδεικνύει. Θα πρέπει να το κατανοεί και η ίδια. Ναι. Και η ίδια από ό,τι πληροφορήθηκα, έχετε έλλειψη ειδικευόμενων γιατρών. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή από 33 προβλεπόμενες θέσεις έχουμε μόνο 2. Ναι. Αυτό λοιπόν δημιουργεί... Τι σημαίνει αυτό για να το καταλάβει και ο κόσμος. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς το σύστημα εφημέρευσης των νοσοκομείων σε όλο το Αιγαίο και στην Άξο, στην πατρίδα μας, και στη Σύρο, και σε όλο το Αιγαίο, στηρίζεται στη λογική του ειδικευόμενου, του αγροτικού δηλαδή. Του αγροτικού δηλαδή, με λίγα λόγια, όχι μόνο, όπως λέμε. Εμείς έχουμε και ειδικευόμενο, η Άξο δεν έχει. Ναι. Δηλαδή που κάνουν την ειδικότητά τους. Που κάνουν την ειδικότητα, μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ο κόσμος τώρα σπουδάζει ιατρική, όπως είπε και ο υπουργός χθες, 18.000 γιατροί είναι εκτός Ελλάδας, Έλληνες φύγανε και πήγαν στο εξωτερικό και υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Λοιπόν, το σύστημα εδώ και 30 χρόνια στηρίζεται στο ότι ο γιατρός υποδοχής είναι ο αγροτικός, είναι ο ανειδίκευτος. Ναι. Αυτό λοιπόν, που αυτός ειδοποιεί τον ειδικευμένο για να αναλάβει στη συνέχεια. Ναι. Το αντίστοιχο. Λοιπόν, εδώ υπάρχει θέμα, διότι υπάρχει έλλειψη, υπάρχει απροθυμία και έλλειψη. Και απροθυμία και έλλειψη προσέρχησης και στενεύει. Από τις 33 λοιπόν προβλεπόμενες θέσεις υπηρετούν μόνο 2. Όταν στην προηγούμενη θητεία μου, το 2002, υπηρετούσαν και οι 33. Μάλιστα. Γιατί λέτε ότι συμβαίνει αυτό αυτή την περίοδο? Γιατί φεύγουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Έχουν καλύτερα. Έχετε όμως και κάποιες ειδικότητες που ζητάτε εκεί? Όχι, καμία δεν έχω. Όχι. Θα σας πω. Αυτά τα μιλάνε κάποιοι. Τα είπαν οι γιατροί στους, στον Υπουργό, από όσο λέει το. Ναι, αλλά να σας πω τι. Έχω ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Θεόφιλε, μόνο. Όλες οι ειδικότητες οι οποίες προβλέπονται και επιπλέον από αυτές που προβλέπονται στον οργανισμό, σήμερα επί των ημερών μου υπάρχουν στο νοσοκομείο. Γιατί λοιπόν είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα? Υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες δεν προβλέπονται στον οργανισμό. Α, αυτό εννοούν. Να συμπληρωθεί δηλαδή, να συμπληρωθεί ο οργανισμός. Ό,τι προβλέπεται στον οργανισμό και με το παραπάνω,
Σήμερα υπηρετούν 44 γιατροί δικοτικών, ποτέ στα χρονικά, στην προηγούμενη θητεία εγώ είχα 38, σήμερα έχει 44. Μάλιστα. Και μέχρι τις 15 του ήλιου θα είναι άλλες 4 και θα γίνουν 48, όταν όλες οι θέσεις οργανικές είναι 50. Ποια πείτε μου, μία ειδικότητα που δεν προβλέπεται στον οργανισμό. Ενδοκρινολόγος, ας πούμε, δεν προβλέπεται. Μάλιστα, μάλιστα. Ρεματολόγος όμως που δεν προβλέπεται, τον έχω πάρει επικουρικό. Ναι. Ας έρθει ένας ενδοκρινολόγος και ζητήσει να έρθει επικουρικό, θα τον πάρει σε 15 μέρες. Κύριε Θεόφιλε, καταλαβαίνουμε τώρα, ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Θα μπορούσαμε να λέμε και πολλά για τη στιγμή. Θα στείλω και τον απολογισμό ολόκληρο. Βεβαίως, παρακαλώ, τον περιμένω. Θα τον εντάξω στο σχετικό άρθρο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Και βέβαια πιστεύω ότι... Πατρίδα είναι πάντα πατρίδα. Βέβαια, πιστεύω ότι εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για ό,τι αναλαμβάνετε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.